Παίρνει θέση ο Μινάσαν. Έχει δοθεί εκκίνηση. Καθυστερεί διοξύπαινο ο Άργης. Χωρίς τον Αναβάτη φεύγει από την αφετηρία. Χωρίς Αναβάτη ο Άργης. Ο Γιαγκουλής θα πάει στην πρωτοπορία. Με τον Άργη να είναι ακυβέρνητος. Ο Γιαγκουλής μπροστά. Μπουλ Στρότα ακολουθεί. Έλκα Κουίνο, πιο πίσω προσπαθεί να βελτιώσει τώρα ο Σερ Κωνσταντίνος. Ο Γιαγκουλής βγήκε κάπως προς τα έξω αφού ήταν ο Άργης μπροστά. Με τον Μπούτσο τώρα στην δεύτερη θέση. Έλκα Κουίνο είναι τελευταία η διοξή που και αυτή δεν είχε καθόλου καλή εκκίνηση. Πρωτοπορία για τον Γιαγκουλή. Στα δύο μίκη ο Μπούτσο του. Έλκα Κουίνο, ο Σερ Κωνσταντίνος που ήταν κοντά. Εσωτερικά τρέχει ο Βίτις Λάιτ. Πιο πίσω είναι ο Ρίχτερ με τον Μίστερ Χάρη. Είναι μακράν στην τελευταία θέση. Διοξή τα κοσάρι. Με τον Γιαγκουλή να έχει δίπλα τώρα. Μπουλ Στρόουτ, Έλκα Κουίνο, Σερ Κωνσταντινό, Βίτι Λάιτ να αναμένει στην εσωτερική 700. Γιαγκουλής πάντα μπροστά. Ο Μπουλ Στρόουτ θέλει να ακολουθήσει πιο πίσω. Βίτι Λάιτ στην εσωτερική θέλει να κάνει ανέβασμα όπως και ο Σερ Κωνσταντινό στην εξωτερική 500. Πάντα μπροστά ο Γιαγκουλής. Μπουλ Στρόουτ πιέζει για να είναι κοντά στο 1,5 μήκος. Βίτι Λάιτ συνεχώς στην εσωτερική θέλει να περάσει. Δεν βρίσκει τώρα όμως διάδρομο και χάνει το διάδρομο απ' έξω. Ο Σερ Κωνσταντινό με τον Γιαγκουλή τώρα ξανάρχεται όμως ο Βίτι Λάιτ που τώρα φαίνεται να βρίσκει το διάδρομο ο Βίτις Λάιτ, ο οποίος θέλει να περάσει την πρωτοπορία. Γιαγκουλής είναι κοντά. Απ' έξω προσπαθεί ο Σερ Κωνσταντίνος τώρα. Γιαγκουλής θέλει να επανέλθει με τον Βίτις Λάιτ. Βίτις Λάιτ και Γιαγκουλής. Απ' έξω προσπαθεί και ο Σερ Κωνσταντίνος. Κάνει finish. Επανέρχεται ο Γιαγκουλής στην πρωτοπορία. Βίτις Λάιτ προσπαθεί και πάλι να επανέλθει. Γιαγκουλής! Θα κερδίσει. Βίτις Λάιτ, Σερ Κωνσταντίνος, Μπουλ Στρόουτ. Βλέπουμε τα τελευταία μέτρα.